Αυτό το τρενάκι είναι σημείο και έκφραση της πόλης. Γεννιέται και μεγαλώνει μαζί της. Ξεκινά εδώ και εκατοντόσα χρόνια μέσα από την καρδιά της. Τη διασχίζει και την ταξιδεύει στο προαιώνιο Πήλιο. Ακολουθεί δρόμους μαγικούς που χάνονται στα όρια του μύθου και της ιστορίας. Και επιστρέφει στο σήμερα μέσα από το ηλιοβασίλεμα του Παγασιτικού, κουβαλώντας εικόνες, ήχους, χρώματα και αρώματα μιας όμορφης και παράξενης πατρίδας. Της μαγνησίας των κεντάβρων και των αργοναυτών. Σε αυτόν τον όμορφο τόπο γεννήθηκαν όμορφοι μύθοι. Ο Ισίωδος αποκαλεί το Πήλιο «επί» και «ηλίεν», δηλαδή ψηλόκρεμνο και δασωμένο. Ο Όμηρος είναι ο Σύφυλλον, καθώς οι άνεμοι ανατάραζαν τα φυλώματα των δέντρων του. Ο Ηρακλήδης Πολυφάρμακων και ο Ησύχιος Πελεθρόνιον, καθώς οι πλαγιές του είναι γεμάτες από θεραπευτικά βότανα και ρίζες. Τα άβατα για τους νυχτούς δράση του Πηλίου διάλεγαν οι θεοί του Ολύμπου και οι ήρωες για τους γάμους και τις γιορτές τους. Με τον καιρό οι πλαγιές του μυστηριακού βουνού γίνονται όλο ένα και πιο προσιτές στους ανθρώπους. Το έφορο χώμα κάρπιζε και τους έθρεφε. Και όσο το βουνό ημέρευε, τόσο οι κένταυροι εξανθρωπίζονταν και γίνονταν σύμβολο της επικράτησης του ανθρώπινου λόγου στο άλογο ένστικτο της πρωτόγονης βίας. Ο κένταυρος Χείρον ήταν ο θαυματουργός θεραπευτής και σοφός παιδαγωγός του πατέρα της ιατρικής Ασκληπίου, του μονοσάνδαλου αρχηγού των Αργοναυτών Ιάσονα, του μεγαλύτερου ήρωα της ελληνικής αρχαιότητας Αχιλλέα. Από τα αιωνόβια δέντρα του Πηλίου ο Άργος, αρχιτεχνίτης και βοηθός της θέας Αθηνάς, ναυπήγησε το ποντοπόρο μυθικό πλοίο την Αργό. Ο Βόλος είναι μια νέα πόλη. Αρχίζει να σχηματίζεται από τα μέσα του 19ου αιώνα, όταν ακόμη η Θεσσαλία ανήκε στην Οθωμανική επικράτεια. Γύρω στα 1840 έξω από τα τείχη του κάστρου του Γόλου, πηλιορίτες και άλλοι έμποροι χτίζουν κατά μήκος της παραλίας αποθήκες και καταστήματα, τα λεγόμενα νέα μαγαζία. Σύντομα, ο υποτυπώδης αυτός οικισμός μεγαλώνει σε πληθυσμό και έκταση. Το 1881, με τη διάσκεψη της Κωνσταντινούπολης, η Θεσσαλία και μέρος της Ηπείρου ενώνονται με το ελληνικό κράτος. Τη Δευτέρα Νοεμβρίου του ιδίου έτους, η Γαλανόλευκη υψώνεται στον ιστό του φρουρίου του Βόλου. Μετά την προσάρτηση της Θεσσαλίας, η κυβέρνηση του μεταρρυθμιστή Χαρίλαου Τρικούπη αναζητεί κεφάλαια από πλούσιους Έλληνες της Διασποράς. Ένας από αυτούς είναι και ο Κωνσταντινοπολίτης τραπεζίτης Θεόδωρος Μαυρογορδάτος, που συμβάλλεται με το ελληνικό δημόσιο για την κατασκευή σιδηροδρομικού δικτύου στη Θεσσαλία. Ως εκπρόσωπος του Μαυρογορδάτου, τη σύμβαση υπογράφει ο έμπιστος του Ιταλός μηχανικός Εβαρίστο Ντε Κύρικο, πατέρας του διάσημου ζωγράφου Τζόρτζιο Ντε Κύρικο. Ο Θεόδωρος Μαυρογορδάτος εκχωρεί το δικαίωμα κατασκευής του έργου στην εταιρεία Σιδηρόδρομος Θεσσαλίας, που ιδρύεται στις 25 Δεκάτου του 1882. Ιταλοί και Γάλλοι τεχνικοί εγκαθίστανται στο Βόλο, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί μέσα σε λίγα χρόνια η καθολική κοινότητα της πόλης, που με τη βοήθεια του Εβαρίστο Ντε Κύρικο αναγείρει το πρεσβυτέριο και το παρακκλησιό της. Οι εργασίες της σιδηροδρομικής γραμμής προχωρούν με γρήγορους ρυθμούς. Το πρωί της Κυριακής, της 22ης Απριλίου του 1884, ο Βόλος ξυπνά με κωδωνοκρουσίες εκκλησιών, στρατιωτικά παραγγέλματα, εμβατήρια και ζητοκραυγές. Ο βασιλιάς Γεώργιος ο πρώτος και η ευλική ακολουθία του φτάνουν από τον Πειραιά στο λιμάνι του Βόλου με το πλοίο Αμφιτρίτη για τα εγγένεια του σιδηροδρομικού σταθμού. Ο σταθμός του Βόλου, χτισμένος σε αριστοτεχνικά σχέδια του Ευαρίστο Ντε Κύρικο, εν μέσω των περιβαλλόντων αυτών αμφιλαφών δέντρων προσωμιάζει ωραία εξοχική επάπη, όπως περιγράφει ο χρονικογράφος της εποχής. Η εφημερίδα Παλιγενεσία περιγράφει την πρώτη αναχώρηση της αμαξοστοιχίας Βόλου Λάρισας. Άπας ο λαός του Βόλου και των Πέριξ χωρίων ζητοκραυγάζει καθώς φεύγει το τρένο. Απερίγραπτος δε είναι ο ενθουσιασμός, η πορεία λαμπρά και ταχεία, το Πήλιον αντίκρι χιονοσκεπές. Η ατμομηχανία εστεμένη προχωρεί. Ο δρόμος βαίνει κανονικός εις ύψος, οπόθεν η θέα του λιμένους μαγική. Άρχεται η κατάβασης. Ο Όλυμπος εις το βάθος. Εις την κοιλάδα ποιμένες εις στεντεωρώντες την κίνηση της καταπληκτικής πρόοδου εν Θεσσαλία. Η μικρή παραγωγή των σιτηρών του Θεσσαλικού κάμπου μειώνει αισθητά το μεταφορικό μέσο.
ο σιδηρόδρομος αναζητεί νέο αντικείμενο να επεκτείνει τις δραστηριότητές του και τις εισπράξεις του. Το ενδιαφέρον στρέφεται προς το Πήλιο. Τα 24 χωριά του Πηλίου θεωρούνται τα ηλίσια πεδία της Μαγνησίας. Είναι κατάφυτα από ελαιώνες και οπορώνες. Οι πηλιονίδες ναυτικοί έφεραν στον τόπο τους μαζί με τον πλούτο και τις προοδευτικές ιδέες του ευρωπαϊκού διαφωτισμού. Τα ονόματα του Άνθιμου Γαζή, του Δανίλη Φιλιππίδη και του Γρηγορίου Κωνσταντά, της Ξακουστής Σχολής των Μιλεών, καθώς και του Ρίγα Βελεστιμλή Φεραίου, του Φιλίππου Ιωάννου, του Πέτρου Μάγνη, του έξοχου Ελληνομουσείου της Αγοράς, συγκαταλέγονται στην πρωτοπορία της νεοελληνικής διανόησης. Πολλοί ξενιτεμένοι πηλιορίτες, έμποροι, καρβοκυραίοι και βιοτέχνες έστελαν χρήματα στις οικογένειές τους, έκτιζαν στα χωριά τους μεγάλα και όμορφα αρχοντικά, λιθόστρωτα, κρίνες, εκκλησίες και σχολεία, δημιουργώντας την ιδιαίτερη παράδοση της πηλιορίτικης λαϊκής αρχιτεκτονικής. Την άνοιξη του 1893, ανάμεσα στην κυβέρνηση Χαριλάου Τρικούπη και το Θόδωρο Μαυρογορδάτο, υπογράφεται η σύμβαση για την κατασκευή της γραμμής Βόλου Αγριάς Λεχονίων. Το έργο αυτό προωθεί σημαντικά ο τοπικός βουλευτής Νικόλαος Κοκοσλής με πολλά κτήματα, υδρόμυλο και μεταξουργείο στα Λιχόνια. Ο Ευαρίστο Δε Κύρικο και οι άξιοι ντόπιοι και ξένοι συνεργάτες του επιστρατεύονται και πάλι για να κατασκευάσουν μία από τις ωραιότερες σιδηροδρομικές γραμμές του κόσμου, πλάτους μόλις 60 εκατοστών, που διατρέχει πλαγιές και περιβόλια, παραλίες και χωριά, ελαιώνες και δάση ενός ονειρικού τοπίου. Το 1900 η κυβέρνηση Γεωργίου Θεοτόκη υπογράφει τη σύμβαση για την επέκταση της γραμμής Πηλίου κατά 15 ακόμη χιλιόμετρα από τα Λεχόνια μέχρι τις Μιλιές. Το ίδιο έτος χτίζεται στο Βόλο το τριώροφο κτίριο του σιδηροδρόμου δίπλα στο σταθμό του Βόλου. Στις 2 Ιουλίου του 1903 η επέκταση της γραμμής παραδίδεται σε χρήση. Η κατασκευή των 28 χιλιόμετρων της στοιχίζει συνολικά 2.952.266 δραχμές της εποχής εκείνης. Το μικρό τρένο, ο Μουτζούρης, όπως σκοπτικά τον αποκαλούν οι πηλιορίτες, καθώς από το φουγάρο του σκορπίζει άφθονο καπνό και καρβουνόσκονη, ανεβαίνει σε 2 ώρες περίπου μέχρι τις Μιλιές. Ανεφοδιάζεται στον υδατό πύργο και επιχειρεί επιτόπια αναστροφή πάνω στην περιστροφική πλάκα του τερματικού σταθμού. Η σιδηροδρομική γραμμή του Πηλίου είναι ένα άρτιο τεχνικό έργο σε τέλεια αρμονία με το περιβάλλον. Γραμμή εύρους 60 εκατοστών με γερμανικές ράγες πάνω σε ξύλινους τροτήρες. Μέγιστη κατά μήκος κλίση 28 της χιλίδης. Ελάχιστη ακτίνα σε καμπύλες 30 μέτρων. 9 λιθόκτιστες τοξωτές γέφυρες με πελεκητή μαρμαρόπετρα. Πολλές εναέριες ανισόπεδες πεζογέφυρες. Ογκώδη τυχεία αντιστήριξης και αντερίσματα. Μικροσκοπικές γαλαρίες, υδατόπυργοι. Λιλιπούτι ή σταθμή. Στο ρέμα του ταξιάρχη, η μεγάλη μεταλλική γέφυρα, που τιμητικά πήρε το όνομα Ευαρίστο Δε Κύρικο, η μοναδική στην Ευρώπη με καμπύλη σιδηροτροχιά. Ο Ευαρίστο πανταχού παρών εμπνέει και καθοδηγεί. Ο γεφυροποιός Ματζέλη σχεδιάζει όλες τις γέφυρες της γραμμής Λεχονίων Μιλεών, εκτός από τη γέφυρα του ταξιάρχη που κατασκευάστηκε από το μηχανικό Σνάιντερ. Όλα τα στοιχεία του έργου συγκροτούν ένα ζωντανό μνημείο μιας άλλης εποχής, όπου η τεχνική, απόλυτα δεμένη με την ευαισθησία και την καλλιτεχνία, συνυπάρχει με τη φύση και σέβεται τους νόμους της. Από τα πρώτα χρόνια του 20ου αιώνα, στις σιδηροτροχιές του Πηλίου κυλούν οι 5 ισχυρότερες και αξιόπιστες βελγικές ατμομηχανές. Μέσα στην πόλη του Βόλου κυκλοφορούν άλλες πιο ελαφρές μηχανές, που εκτελούν αστική συγκοινωνία στη διαδρομή σταθμός Άναυρος. Αυτός ο περίεργος ατμήλατος τροχιόδρομος του Βόλου, με τις 8 μικρές ατμομηχανές του, με τα ονόματα Παγασέ, Αργό, Δημητριάς, Άναυρος, Αγριά, Λεχόνια, Ιολκός και Μέρη, λειτουργεί τακτικά από το 1898 μέχρι το 1933. Στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο αυτό το πρωτότυπο μικρό τραμ, ο τροχιόδρομος του Βόλου, ξαναλειτουργεί λόγω της έλλειψης καυσίμων για τα αυτοκίνητα.
Από το 1900 και μετά, ο σιδηρόδρομος σε συνδυασμό με το λιμάνι του Βόλου ευνοεί την κίνηση κεφαλαίων και την ανάπτυξη εσωτερικής αγοράς. Αξιοποιεί τις πρώτες ύλες και την προσφορά εργασίας. Συντελεί στην εξέλιξη της νεόδμητης πόλης σε σημαντικό βιομηχανικό και εμπορικό κέντρο της ελληνικής περιφέρειας. Ο Βόλος χαρακτηρίζεται αστικό θαύμα, αλλά μαζί με τα εμπορεύματα και το χρήμα κυκλοφορούν νέοι άνθρωποι και νέες ιδέες. Η πόλη αρχίζει να αποκτά κοσμοπολίτικη φυσιογνωμία που αλλάζει προοδευτικά και την νοοτροπία των κατοίκων της. Μια αξιόλογη κοινωνική, πνευματική και πολιτιστική κίνηση αναπτύσσεται. Ο τοπικός τύπος συμβάλλει σημαντικά στη διακίνηση των ιδεών. Οι παραγωγικές σχέσεις που αλλάζουν γεννούν και τις πρώτες ιδεολογικές ανησυχίες για κοινωνική αλλαγή. Ανάβουν οι πρώτες σπίθες της ταξικής πάλης. Το 1908, με πρωτεργάτες μια ομάδα καπνεργατών και τους προοδευτικούς δικηγόρους της πόλης, Σπύρο Μουσούρη και Κώστα Ζάχο, ιδρύεται στο Βόλο το πρώτο εργατικό κέντρο της χώρας. Το δημοσιογραφικό του όργανο, η εφημερίδα Εργάτης, δημοσιεύει τότε για πρώτη φορά στα ελληνικά, μεταφρασμένο από το Χατζόπουλο, το κομμουνιστικό μανιφέστο του Κάρλ Μάρξ και τον ύμνο της σοσιαλιστικής διεθνούς. Την ίδια χρονιά, με πρωτεργάτες τον γιατρό Δημοσθένη Σαράτσι και τον παιδαγωγό Αλέξανδρο Δελμούζο, ιδρύεται το ανώτερο δημοτικό παρθεναγωγείο του Βόλου, μία από τις πρώτες σημαντικές απόπειρες εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης στην Ελλάδα. Μαχητικοί διανοούμενοι με πρωτεργάτες τον Βολιώτη δικηγόρο Σοφοκλή Τριανταφυλλίδη και τον επτανήσιο δημοδιδάσκαλο Μαρίνο Αντίπα υποστηρίζουν την κατάργηση των τσιφλικιών του Θεσσαλικού κάμπου και τη διανομή τους σε ακτήμονες κολύγους. Συνειδήσεις αφυπνίζονται, όνειρα ζωντανεύουν. Το 1911, ο νέος πρωθυπουργός της Ελλάδας Βενιζέλος από το παράθυρο του μικρού τρένου χαιρετά τον κόσμο που τον αποθεώνει μέχρι τις Μιλιές. Μια νέα εποχή εθνικής ανασυγκρότησης και μεταρρυθμίσεων αρχίζει. Όλοι κάνουν σχέδια για ένα καλύτερο μέλλον. Ελπιδοφόρα σχέδια υπάρχουν και για το τρενάκι. Να προχωρήσει πιο βαθιά στο Πήλιο. Ανατολικά μέχρι την Τζαγκαράδα και τη Ζαγορά. Νότια μέχρι τη Μιλίνα. Ο Ευαρίστο έχει από καιρό χαράξει τις διαδρομές. Όμως οι ταραγμένοι καιροί που ακολουθούν δεν αφήνουν χώρο για όνειρα. Βαλκανική πόλεμη. Πρώτος παγκόσμιος. Εθνικός διχασμός. Μικρασιατική καταστροφή. Δικτατορία της 4ης Αυγούστου. Κατοχή. Εμφύλιος. Πέτρινα χρόνια. Η Ελλάδα του 1950 προσπαθεί να γιατρέψει τις πληγές της. Τα σχέδια του Μακαρίτη πια Ευαρίστο για την επέκταση της γραμμής του Πηλίου κυτρινίζουν ξεχασμένα σε ένα κλειδωμένο συρτάρι στις αποθήκες του σταθμού. Σε πείσμα όλων αυτών των δυσκολιών, το τρενάκι επιμένει να σκαρφαλώνει στο Πηλίο. Η πιο όμορφη ατραξιόν παραμένει η βόλτα με το τρενάκι στο κατάφυτο Πηλίο, που δεν ξέρεις αν είναι ταξίδι ή παιχνίδι. Στο καρναβάλι του Βόλου τη διετία 1960-61, το τρενάκι συμμετέχει στη γιορτή του κόσμου που προσπαθεί να ξεχάσει και να χαρεί. Παρελάβνει δια της οδού Δημητριάδος, μεταμφιεσμένο σε θηρίο. Όμως κάτω από την αποκριάτικη μάσκα του δε χαμογελά πια. Με το ένστικτο του θηρίου διαισθάνεται τον κίνδυνο που πλησιάζει. Στις 20 Ιουνίου του 1971, το τρενάκι ξεκινά για το τελευταίο του δρομολόγιο. Η κυβέρνηση των Απριλιανών αποφασίζει και διατάσσει την κατάργηση της γραμμής Βόλου Μιλεών με την αιτιολογία της περιστολής δαπανών και αποφυγής τροχαίων ατυχημάτων. 20 Ιουνίου του 1971 έκανα το τελευταίο τρένο από Βόλο Μιλές, Μιλές Βόλο. Εγώ ήμουν μηχανοδός και ο Φώτης του Μαράς θερμαστής. Πηγαίνοντας βγαίναν όλοι στους δρόμους, στους σταθμούς, χαιρετούσανε, μας πετούσανε λουλούδια και πολλά. Φτάσαμε Μιλές, αλλά στον γυρισμό το βράδυ που γυρίζαμε ήταν το κάτι άλλο. Ήταν πάρα πολύ ο κόσμος, τόσο στα χωριά, όσο και στο Βόλο. Μας κρεμούσαν στη φάνια, στη μηχανή, στα βαγόνια, κλαίγανε. Φτάσαμε στο Βόλο, λυπημένοι, στεναχωρημένοι, και το εγκαταλείψαμε, το χαιρετήσαμε. Το τελευταίο τρένο πάντα ήταν και μια μεγάλη στεναχώρια και για μας. Κρίμα, γιατί χαλάσατε την έκφραση της πόλης σας, λέει ο ποιητής Βαφόπουλος. Τι κρίμα, δεν έπρεπε να είναι αυτό το τέλος. Το τρενάκι έχει συνδεθεί με τη ζωή του λαού του Βόλου και ολόκληρου του Πηλίου, σχολιάζει η εφημερίδα Θεσσαλία.
αυτοί που προσπάθησαν να το καταργήσουν κατά κάποιο τρόπο βίασαν βάναυσα την ιστορική μνήμη της περιοχής μας. Αλλά το πιο σπουδαίο είναι ότι δεν το εγκαταλείψαμε ποτέ. Δεν πιστέψαμε ποτέ ότι μπορούσε να μην ξαναλειτουργήσει. Ήμασταν αποφασισμένοι με νύχια και με δόντια να το ξαναλειτουργήσουμε και νομίζω ότι βοηθήσαμε σε αυτή την περίπτωση. Το τρενάκι του Πηλίου, όπως όλα τα όμορφα πράγματα, νικά το χρόνο και την κλήφη. Το 1981, σε σύσκεψη στο Δημαρχείο του Βόλου, συζητείται η σύσταση φορέα για την τουριστική μουσιακή επαναλειτουργία του. Το 1985, η Μελίνα Μερκούρη, υπουργός πολιτισμού στην κυβέρνηση Ανδρέα Παπανδρέου, χαρακτηρίζει το τρενάκι του Πηλίου παραδοσιακό και διατηρηταίο. Το Μάιο του 1996, με το προσωπικό ενδιαφέρον του πρωθυπουργού Κώστα Σιμίτη, ο μικρός Μουτζούρης επαναλειτουργεί στη διαδρομή Άνω Λεχόνια, Μιλιές, ως μουσιακό εκδρομικό τρένο. Το 2002, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Διαπεριφερειακής Συνεργασίας, Ρεσιτέ 2 και ειδικότερα του έργου Εκοσέρτ, με επικεφαλής την Ομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μαγνησίας, συγκροτείται ο φορέας εκμετάλλευσης του μουσιακού τουριστικού τρένου του Πηλίου, αξιοποίηση σιδηροδρόμου Βόλου Μιλεών ΑΕ. Τα δύσκολα πέρασαν. Οι καλύτερες μέρες έρχονται. Η γραμμή του μικρού τρένου, ακολουθώντας παραθαλάσσια διαδρομή, φτάνει στην Αγριά. Ο διόροφος σιδηροδρομικός σταθμός, μες τους ενθυσμένους κήπους και τα περιβόλια. Στα κάτω Λεχόνια, η γέφυρα του Βρύχωνα, η πρώτη που κατασκευάστηκε στην Ελλάδα από οπλισμένο σκυρόδρομο. Στα Άνω Λεχόνια, ο σιδηροδρομικός σταθμός, στον ίδιο αρχιτεκτονικό ρυθμό, με αυτούς της Αγριάς και του Βόλου, με τρίγωνο αναστροφής για τις ατμάμαξες και υδατόπυρα. Λίγο πιο κάτω η πρώτη λιθόκτιστη γέφυρα, τρίτοξη, στο ρέμα της Κουφάλας. Μετά η δεύτερη λιθόκτιστη γέφυρα Μουρτάκη, τρίτοξη κι αυτή, που ενώνει τις δύο πλευρές του βουνού πάνω από το ομώνυμο ρέμα. Το τρενάκι συνεχίζει την πορεία του περνώντας κάτω από την ανισόπεδη πέτρινη πεζογέφυρα των Πετραλώνων, με την ύψους 4 μέτρων καμάρα, που ενώνει το καλυτερίμι από τον Άγιο Βλάσιο στα Πλατανίδια. Ψηλά πάνω από το Μαλάκι, η τρίτη και μεγαλύτερη λιθόκτιστη γέφυρα του Χολορέματος, πεντάτοξη ύψους 23 μέτρων. Στο παλιό ελαιοτριβείο Καραγιανόπουλου, η τέταρτη λιθόκτιστη γέφυρα, δίτοξη, κρυμμένη ανάμεσα στα πανύψηλα δέντρα του δάσους. Στην Άνω Γατζέα, η πέμπτη λιθόκτιστη γέφυρα Μαλτέζου. Ανατολικά από το σταθμό της Γατζέας, άλλη πέτρινη ανισόπηδη πεζογέφυρα ύψους 5 μέτρων και λίγο πιο κάτω άλλη, η μεγαλύτερη ύψους 15 μέτρων. Οι βάσεις της είναι τόσο ψηλά θεμελιωμένες, ώστε μοιάζει να αιωρείται πάνω από τα κεφάλια των επιβατών του τρένου. Στο ρέμα Ξινογαλά, η έκτη λιθόκτιστη γέφυρα τρίτοξη, με λευκοπή μαρμαρόπετρα ευδιάκριτη από μακριά, καθώς προβάλλει σε ένα ξέφωτο. Ανάμεσα σε καλά νερά και πινακάτες, ο μικρός οικισμός Ογλά. Εκεί η 7η λιθόκτιστη γέφυρα Χατζάκου, μικρή μονότοξη. Μεταξύ καλών νερών και Μπιζίτσας, ο γραφικός οικισμός Αργυρέικα. Και τέλος, η μεγάλη μεταλλική γέφυρα Ευαρίστο Ντε Κύρικο, στο ρέμα Ταξιάρχη, η μοναδική στην Ευρώπη με καμπύλη σιδηροτροχιά, που δίνει στο σειρμό ξαφνικά μια ελαφρά κλίση σαν προειδοποίηση προς τους επιβάτες, λίγο πριν μπει στο δραματικό σταθμό των Μιλέων.
Το τρενάκι λοιπόν ξανά σε κίνηση. Όπως τότε. Όταν διέσχιζε τις αναμνήσεις του μεγάλου ζωγράφου Τζόρτζιο Δε Κύρικο, που γεννήθηκε το 1888 στο Βόλο, τη μικρή αυτή πόλη, όπου πέρασε τα παιδικά του χρόνια και ένιωσε τα πρώτα καλέσματα του δαίμονα της τέχνης, καθώς ο ίδιος ιστορεί στην αυτοβιογραφία του με τίτλο «Αναμνήσεις από τη ζωή του». Αυτές οι αναμνήσεις των παιδικών χρόνων πέρασαν στη μεταφυσική ζωγραφική του Τζόρτζιο Δε Κύρικο. Οι Αργοναύτες και ο Ιάσον, που ξεκίνησαν το μακρινό τους ταξίδι από τη θάλασσα του Παγασιτικού, την ίδια θάλασσα όπου και ο μικρός Τζόρτζιο κολυμπούσε στην ακτή του Ανάβρου, πλάι στις ξύλινες καμπίνες των λουτρών, απέναντι από την πρώτη σιδερένια γέφυρα του μικρού τρένου. Οι κένταυροι που έζησαν στις κορυφές του Πηλίου, στο ίδιο βουνό, όπου και ο μικρός Τζόρτζιο ανέβαινε με εκείνο το θαυμαστό τρανάκι. Τα εργοστάσια του Βόλου με τις πανύψηλες κλινδρικές καμινάδες. Το λιμάνι της πόλης με τα ιστεία των πλοίων να προβάλλουν πίσω από ένα μακρύ πέτρινο τοίχο. Ο σιδηροδρομικός σταθμός του Βόλου με τις στοές και τις καμάρες. Το μεγάλο στρογγυλό ρολόι ψηλά. Τα άδεια ξύλινα βαγόνια στην άκρη της αποβάθρας. Την αυλή με το μαρμάρινο άγαλμα της Αθηνάς να απλώνει μακριά σκιά στο χώμα. Τα ήσυχα ελληνικά από μεσήμερα. Η σκούρα φιγούρα του μικρού τρένου να διασχίζει πέρα μακριά τον ορίζοντα. Ελευθερώνοντας λευκά σύννεφα καπνού. Πάντοτε πίσω από το μακρύ εκείνο πέτρινο τοίχο. Το τρένο πίσω από μάντρα, το τρένο το οποίο φαίνεται λίγο, ο καπνός του τρένου, είναι ο χρόνος, είναι η διάσωση του χρόνου, είναι το παρελθόν, είναι το τώρα και το μετά και γενικά η σχέση του καλλιτέχνη με το χρόνο, με την αναχώρηση και όλα αυτά. Ο ίδιος ο ζωγράφος στις αναμνήσεις από τη ζωή του εξομολογείται. Όλες εκείνες οι μοναδικές θεαματικές ομορφιές που είδα παιδί στην Ελλάδα υπήρξαν ό,τι ωραιότερο είδα μέχρι σήμερα στη ζωή. Το τρενάκι λοιπόν, η διαδρομή του, Βόλο Μιλιές, ήταν 2 ώρες σχεδόν. Τα δρομολόγια του ήταν 3 ημερησίως, 3 προς Μιλιές και επάνωδος στο Βόλο. Εκτός αυτών, τους θερινούς μήνες, είχαμε και δρομολόγια μέχρι την Αγριά ή και μέχρι Λεχόνια πολλές φορές. Πέραν του γεγονότος ότι προσέφερε μεγάλη επιβατική διευκόλυνση, πέραν του γεγονότος ότι ήταν η φολκλωρική, ας πούμε, προσφορά του τρένου για διασκέδαση, είχε και τα άλλα συνεπακόλουθα της εμπορευματικής και οικονομικής αναπτύξεως του Βόλου. Κοβαλούσε όλα τα εμπορεύματα που υπήρχαν στο Πήλιο, όπως τις ελιές, τα μήλα, τα κάστανα και ό,τι άλλο παράγει το Πήλιο εδώ, από την Τζαγκαράδα μέχρι και εδώ και μέχρι και τα Λεχόνια. Όλα τα εμπορεύματα τα μετέφεραμε με τα ζώα μέχρι εδώ και από εδώ τα μετέφερε το τρένο στο Βόλο. Όταν ερχόμαστε στο Βόλο, κοιτούσαμε και φωτιά μέσα στο φούρνο να μην είναι πολύ και έχουν και καπνό στη Δημητριάδα που θα περνούσαμε και περνάνε τα αυτοκίνητα. Και ερχόμαστε εδώ με πολύ χαμηλή φωτιά για να μην λερώνουμε και το περιβάλλον. Διαμαρτυρόταν πολλές φορές και οι καταστηματάρχοι που είχαν τα μαγαζιά μας. Μπορεί να μας αναφέραν κιόλας. Άμα είχε καπνό, φωνάζαν, πέραν και το τηλέφωνο στο μηχανοστάσιο και μας κουπανούσαν κιόλας γιατί δεν κάναμε καλά τη δουλειά. Άλλες εποχές. Εντελώς διαφορετικές. Το μέσο της κοινωνίας ήταν μόνο το τρενάκι για το Πήλιο. Όχι μόνο για τις Μιλιές, αλλά και για όλο το ανατολικό και νότιο Πήλιο. Πέρα από το τρενάκι πηγαίνουμε στο Βόλο, ψωνίζαμε αλεύρια, τροφήματα, όλα ό,τι υπήρχε το σπίτι και γυρίζουμε πάλι με το τρενάκι με το εμπορεύμα αυτό. Και ερχόμαστε εδώ βέβαια, γενικά όλο το χωριό τότε, γιατί δεν είχαν άλλα αυτοκίνητα. Λοιπόν, μας εξυπηρετούσε, ήταν το τρένο εξυπηρετικό σε όλο το χωριό και σε όλα τα γύρω τα χωριά γύρω-γύρω εδώ. Ήταν το μόνο μέσο που μπορούσε να κυκλοφορήσει. Και με χιόνια και με βροχές και τα πάντα το τρένο αυτό δεν σταματούσε ποτέ. Δεν σταματούσε ποτέ και με τίποτα. Είχε ένα ειδικό εργαλείο για τη μηχανή. Εμείς το λέγαμε βαρδαμπόκο, δεν ξέρω αν είναι σωστή έκφραση. Που άνοιγε το χιόνι στις δύο πλευρές και περνούσε. Και όταν χρειαζόταν, σπρώχναμε και λιγάκι, δεν υπάρχει περίπτωση. Το είχαμε κάνει πολλές φορές αυτό. Άμα ήταν γεμάτο αυτό, εκεί κόλωνε στην ανοφέρεια αυτή. Κόλωνε, δεν μπορούσε. Και κατεβαίναμε, αφαιρούσαμε λιγάκι βάρος και σπρώχναμε και λιγάκι. Πιάναμε μέσα στο σταθμό. Εδώ ξεκινούσαμε, πηγαίναμε στο πρώτο βαγόνι, κατεβαίναμε, μαζεύαμε σίκα και ανεβαίναμε από το τελευταίο βαγόνι πάλι. Τόσο σιγά πήγαινε. Ήταν φανταστικό. Και είχε μια πολύ ωραία κόρνα που κορνάριζε και ακούγονταν σε όλο τον κόσμο, δηλαδή σε όλη την περιφέρεια του Πηλίου. Το τρένο, καθώς μπήκε ξανά,
μας βοήθησε πάρα πολύ, διότι ήταν κάτι που μας χρειαζόταν και για τουριστικούς τώρα πια λόγους, διότι δεν υπάρχουν πια εμπορεύματα, αλλά και για συναισθηματικούς λόγους. Το τρένο δεν είναι απλά ένας μοχλός ανάπτυξης, που είναι φυσικά, δεν είναι μόνο η διάσωση της πολιτιστικής και ιστορικής μας κληρονομιάς, δεν είναι μόνο μια πολιτιστική εφεδρεία, αλλά πιστεύουμε ότι είναι και ένας άλλος τρόπος ζωής, μια άλλη ποιότητα ζωής και πολιτισμού, που είναι πολύ πιο κοντά στη φύση, στον άνθρωπο και βέβαια στο περιβάλλον. Το τρενάκι μας πάει και παίζει χαρούμενα με τα μικρά τόπια του καπνού του, σαν το παιδάκι που παίζει φτιάχνοντας φούσκες με το καλάμι. Το ταξίδι όμως δεν τελειώνει στα αλήθεια. Το τρενάκι περιμένει με υπομονή τους ταξιδιώτες του να ανακαλύψουν κι άλλα πολλά μυστικά που κρύβει το πύλι. Κι άλλες πλαγιές, κι άλλα ακρογιάννη. Χωριά, πλατείες αρχοντικά, λιθόστρωτα, καλύβια, ξοκλήσια, περιβόλια, δάση, ξέφωτα. Άνθρωποι και τοπία υπέροχα, σαν να ξεπηδούν από τις λαϊκές ζωγραφιές του Θεόφιλου, που με καθαρή ματιά και αγνή ψυχή μικρού παιδιού παράστελε το σχήμα, το χρώμα και το φως του πλοίου. Στο Πήλιο το ταξίδι με το τρενάκι δεν έχει τέλος, αλλά πάντα μια νέα αρχή.